Είναι ένα πρόγραμμα που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως αφήνει εκτός ενίσχυσης τα 2/3 των επιχειρήσεων, σχολίασε ο πρόεδρος των καταστημάτων εστίασης της Αλεξανδρούπολης, αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα στήριξης του κλάδου της εστίασης, το οποίο ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση. Είναι ένα πρόγραμμα επανακίνησης του κλάδου της εστίασης, αλλά αφήνοντας έξω τα 2/3 των καταστημάτων. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ότι περίπου 32.000 επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ των 330 εκατομμυρίων ευρώ, που πάει να πει ότι είμαστε 83.000 επιχειρήσεις, άρα το 1/3 θα μπορέσει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Η πρόταση δικιά μας, που ήδη έχουμε στείλει τα αντίστοιχα έγγραφα προς τα Υπουργεία, είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα, ότι πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα επανακίνησης για όλους τους επαγγελματίες. Άρα σίγουρα πρέπει να αλλάξει το χρονικό περιθώριο το οποίο μπαίνει η σύγκριση τζίρων, δηλαδή να μην είναι όλο το 19 και όλο το 2020, αλλά να πάμε μέχρι και το Μάρτιο του 2021, που είναι το μεγάλο και κύριο πρόβλημα που είναι η κρίση της επιχειρήσης μας. Πέρα αυτού, για να φτάσουν τα λεφτά των 330 εκατομμυρίων, σίγουρα θα πρέπει να μειωθεί το ανώτατο όριο, που αυτή τη στιγμή είναι στις 100.000 ευρώ. Είναι ένα υπερβολικό ποσό για επανακίνηση του κλάδου της εστίασης. Και είναι ένας ακόμα περιορισμός ο οποίος αφήνει έξω πάρα πολλά καταστήματα. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την επανεκκίνηση του κλάδου όταν η κυβέρνηση επιτρέψει την επαναλειτουργία καφέ και εστιατορίων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Νίκου Γεωργιάδη, αυτό θα γίνει μετά το Πάσχα. Ήδη πάντως αρκετοί επαγγελματίες της περιοχής άρχισαν να προετοιμάζουν τα καταστήματά τους. Νομίζω ότι ήρθε η σειρά μας για μετά το Πάσχα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό μέσα από τη Βουλή να λέει τη δικιά του εκδοχή, ότι πιστεύει ότι η εστίαση θα είναι έτοιμη να ανοίξει μετά το Πάσχα. Ας ελπίσουμε ότι οι συνθήκες τότε θα είναι ευνοϊκές για το άνοιγμα της εστίασης, όσο το δυνατόν συντομότερα, και ας είναι ακόμα και έκπληξη μια ημερομηνία πριν το Πάσχα. Εμείς παρόλα αυτά θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζουν τα μαγαζιά τους για μια επερχόμενη ανακοίνωση ημερομηνίας. Το περιμένουμε πώς και πώς. Ο καιρός σιγά σιγά στρώνει, όχι τόσο στην περιοχή μας όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είναι κάτι το οποίο τις επόμενες μέρες θα δούμε και πολύ κόσμο λόγω των γιορτών να βγαίνει έξω, αλλά και ότι ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί μετά από 6 σχεδόν μήνες lockdown. Οι επαγγελματίες της εστίασης ζητούν την επαναλειτουργία του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες συνωστισμού που παρατηρούνται σε πάρκα και πλατείες, ενώ τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, δεν συμβάλλουν στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από τη στιγμή που φτιάξει ο καιρός, η εστίαση πρέπει να είναι ανοιχτή, ώστε να μην βλέπουμε εικόνες συνωστισμού. Και πιστέψτε ότι αυτά που βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη είναι το ελάχιστο από αυτά που συμβαίνουν στις μεγάλες πόλεις, σε πλατείες με 2.000 και 3.000 άτομα. Η εστίαση είναι πολύ πιο ασφαλή με μέτρα που ορίζει το κράτος. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μείνουμε ανοιχτοί, αλλά και να μπούμε σε μια προτεραιότητα εμβολιασμού, αν θέλει το κράτος ή πιστεύει το κράτος ότι εμείς ευθυνόμαστε κατά ένα μεγάλο ποσοστό για την διασπορά του ιού.